Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας θα ψηφίσει παρόν για τη θέση του διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Γιατί δεν εξετάζουμε μόνο τα προσόντα, τις επιστημονικές γνώσεις και την εμπειρία του προτινουμένου προσώπου του κυρίου Μπίνεν προκειμένου. Ορίστε, δεν ακούγομαι. Σε μένα αναφέρεστε, κύριε Πρόεδρε? Όχι. Τα οποία βέβαια προσόντα δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς να αμφισβητήσουμε. Κυρίως όμως κρίνουμε το ρόλο και τα καθήκοντα που θα κληθεί να υπηρετήσει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, για την οποία ως κόμμα έχουμε εκφράσει θέση και άποψη. Δηλαδή ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπως και όλες οι ανεξάρτητες αρχές που υπήρξαν μέχρι σήμερα ή όποιες άλλες υπάρχουν, δεν είναι επί της ουσίας ανεξάρτητη, λαμβάνοντας υπόψη ότι διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, θα παίρνει αποφάσεις με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις κυβερνητικές αποφάσεις και θα είναι εκ των πραγμάτων αναγκασμένη να επιβλέπει την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής, αρκεί αυτή να γίνεται με διαφάνεια. Τελευταία τη θέση αυτή την διατυπώσαμε κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για το επιτελικό κράτος. Προχθές επίσης στην Ολομέλεια, με αφορμή την προσαρμογή του κανονισμού της Βουλής στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται με την εφαρμογή του νόμου για το επιτελικό κράτος. Και πρόκειται ρυθμίσεις τις οποίες εμείς ως ΚΚΕ τις καταψηφίσαμε και οι οποίες βέβαια προβλέπουν ένα κρατικό μηχανισμό ακόμα πιο σκληρό και αποτελεσματικό στην υπηρεσία του κεφαλαίου και της καπιταλιστικής ανάκαμψης, επομένως και πιο επιθετικού ενάντια στο λαό. Για το ΚΚΕ, κύριε Πρόεδρε, η οικονομία της αγοράς, δηλαδή η καπιταλιστική αγορά, ατμομηχανή της οποίας είναι ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός και κριτήριο λειτουργίας του το καπιταλιστικό κέρδος, ποτέ επί της ουσίας δεν πρόκειται να πατάξει φαινόμενα διαφθοράς και αδιαφάνειας. Άρα η όλη συζήτηση περί διαφάνειας, κατά την άποψή μας, είναι περί όνου σκιάς. Ευχαριστώ.